Με ανακοίνωσή της, η Αμερικανική Πρεσβεία στο Κίεβο προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μείνουν μακριά από την Ανατολική Ουκρανία, καθώς υπάρχουν αναφορές που θέλουν τη Ρωσία να αναλαμβάνει ευρείας κλίμακα στρατιωτική δράση κατά της χώρας. Η ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο αναφέρει συγκεκριμένα. Οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να γνωρίζουν τις αναφορές ότι η Ρωσία σχεδιάζει σημαντική στρατιωτική δράση κατά της Ουκρανίας. Το Αμερικανικό Υπουργείο αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη εισβολή, μιλώντας ανταυτού για σοβαρή στρατιωτική ενέργεια. Αμέσως μετά την ανακοίνωση έχει σημάνει συναγερμό στη χώρα, ενώ η Ουκρανική κυβέρνηση λίγο πριν την ανακοίνωση είχε εξαπολύσει επίθεση στον Ποροσέγκο και το κόμμα του, το οποίο εμφανίζεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις, εγείροντας μάλιστα και δικαστική υπόθεση για προδοσία. Όλα δείχνουν ότι ο Ζελένσκι χάνει τον έλεγχο και θέτει ακόμα και την παγκόσμια ειρήνη σε κίνδυνο. Την ίδια ώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρα σε έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας στο Κρεμλίνο, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έφεδροι έχουν παρουσιαστεί ήδη σε ρωσικές μονάδες.